ευτυχής για αυτή την πρόσκληση, παρόλο που η χώρα μας περνά δύσκολες στιγμές. Γιατί το λέω αυτό, εγώ είμαι ένας από αυτούς που έφυγαν νωρίς. Γνωρίζω πολύ καλά ποια είναι η κατάσταση, τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα λόγω της οικονομικής κρίσης, τι συμβαίνει με την διαρροή των επιστημών μας, όλων αυτών, τους οποίους εκπαιδεύουμε στα πανεπιστήμια. Λοιπόν, εγώ έφυγα αμέσως μετά το εξετάξει γυμνάσιο, τότε. Όχι κανέναν συγκεκριμένο λόγο, να μην ειλικρινείς. Σε εκείνη την ηλικία των 18 ετών, έβλεπα τη φυγή μου αυτή σαν περιπέτεια. Απλώς ήθελα να φύγω. Το κίνητρό μου, δηλαδή, αυτό που μας έλειπε στο εξωτερικό ήταν το να φύγω από το περιβάλλον στο οποίο ζούσα. Το θεωρούσα περιορισμένο, καταπιεστικό κλπ. Είχα πολύ συγκεκριμένες ιδέες για το τι θέλω να κάνω στη ζωή μου, τι θέλω να σπουδάσω, αλλά όταν με μούσε τον θεωρώ τον ιδιωτή μου, τι θα κάνεις. Έλεγε στη Σουηδία. Τι θα κάνεις στη Σουηδία, θα έπρεπε να σου πω. Θα σπουδάσω, ήταν ένας λόγος αυτός, σοβαρός, να με πιστέψουν ή να με βοηθήσουν κιόλα. Φαίνεται λίγο τόσες πολλές φορές αυτό το θα σπουδάσω, που στο τέλος μου μείνε. Έπρεπε να το κάνω, αφού το έχω υποσχεθεί. Δεν θα αναφερθώ σε λεπτομέρειες για την πολιτική μου ζωή και γιατί κατέληξα τελικά στις παιδαγωγικές επιστήμες. Θα επανέλθω σε αυτό. Έχω μια ιδέα για ένα βιωματικό μικρό εργαστήριο και θα αναφερθώ σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, είμαι εδώ και να ευχαριστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις, κάποιες έτσι εμπειρίες σχετικά με αυτό που λέμε η τέχνη του διδάσκει λίγο γενικά και πιο εξειδικευμένα στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικά το θέμα αυτό της παιδαγωγικής, διδακτικής προσέγγισης στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι σχετικά νέο φαινόμενο. Αλλά συζητιέται όμως πάρα πολύ έντονα τα τελευταία 20-25 χρόνια. Πρόσφατα ήμουν στην Ινδία σε ένα συνέδριο και, σε ένα session σε μια εργαστήριο. Προείδρευα και εκεί είδα την παρουσίαση μια εργασία, μια έρευνα σε έναν Ινδού συναδέλφου για τη διδακτική, για την διδασκαλία, για το teaching and learning στην Ινδία, στα ελληνικά πανεπιστήμια. Οπότε και έτσι το ενδιαφέρον και συζητήκαμε μετά και αρχίσαμε να συζητάμε κλπ. Και μου είστε την εργασία και βλέπω λίγο πολύ ότι τα ερωτήματα, ο προβληματισμός είναι κοινός. Είτε είμαστε στη Σουηδία, είτε είμαστε στην Ινδία, είτε είμαστε δεν ξέρω πού, μέσα στην Πολωνία. Λίγο πολύ ερχόμαστε σε επαφή με ζητήματα και ερωτήματα που είναι κοινά. Διαπίστωσα επίσης ότι εμείς που εργαζόμαστε στον ακαδημαϊκό χώρο, λίγο πολύ έχουμε κοινά χαρακτηριστικά όλοι μας, άσχετα σε ποια χώρα ή σε ποιο πανεπιστήμιο εργαζόμαστε. Το μόνο που μας ξεχωρίζει είναι πιθανόν το χρώμα του δέρματος, πιθανόν το ντύσιμο μερικές φορές. Αυτό το είδα στην Ινδία που πιέτουμε. αλλά από εκεί και πέρα όμως, ο λόγος μας, ο τρόπος σκέψης μας, η συμπεριφορά μας, όλα αυτά είναι κοινός. Η γλώσσα μας χρησιμοποιούμε τις ίδιες λέξεις. Λίγο πολύ διαβάζουμε τα ίδια βιβλία, κάνουμε παραπομπές στους ίδιους συγγραφείς κλπ. Έχει ενδιαφέρον να αναστοχαστεί κανείς πάνω σε αυτό το πράγμα. Τελικά είναι θετικό ή είναι αρνητικό αυτό.
Έχει τις θετικές του πλευρές, έχει και τις αρνητικές του πλευρές. Θα λέει κανείς, αν το δει έτσι αρνητικά, ότι εδώ γίνεται μια ισοπαίδωση. Στο τέλος, μια μακδοναλντοποίηση, θα το λέγω εγώ. Σε αυτό το επίπεδο. Τι χάνετε σε αυτή την διαδικασία? Χάνετε κάποιες ιδιαιτερότητες. Τι χάνετε τελικά? Δεν το ξέρω τι χάνετε. Ποιες αξίες εξαφανίζονται έτσι? Αυτό σαν μια έτσι σκέψη και σαν ερώτημα. Θα επιστρέψω εδώ. Λοιπόν, όταν αναφερόμαστε στην παιδαγωγική, θα πρέπει να σκεφτούμε το εξής, και στον εκπαιδευτικό ή στον δάσκαλο εν γέννη, θα πρέπει να σκεφτούμε κάτι, ότι αυτά τα άτομα που έχουν αυτή τη λειτουργία, αυτόν τον ρόλο, παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Σημαντικό ρόλο για πολλούς άλλους ανθρώπους. Μια άποψη θα δει κανείς ότι το δασκαλίκι είναι το επάγγελμα που δημιουργεί όλα αυτά τα επαγγέλματα. Γιατί όλοι μας, ξέρω, έχουμε περάσει από το σχολικό σύστημα και έχουμε διαμορφωθεί κατά κάποιο τρόπο. Θα συμβουλεύουμε τα κείμενα που έχω προετοιμάσει και τώρα, γιατί συμβαίνει το εξής. Μερικές φορές, λόγω της συντηρητικής μου ικανότητας, ξαφνικά μπορεί να βρεθώ κάπου αλλού από αυτό που έχει σκεφτεί. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί και σε εσάς πολλές φορές να έχετε κάνει προετοιμασία για κάτι και στο τέλος να σας πει κάτι άλλο στην αίθουσα διδασκαλίας. Λοιπόν, και επειδή ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος, θα σας δώσω λίγο το πλαίσιο της ομιλίας μου. Λοιπόν, ένας μεγάλος αριθμός ατόμων εκπαιδεύονται κάθε χρόνο στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας για να συμβάλλουν μετά την αποφύτισή τους από διάφορες ειδικές θέσεις στην εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας και τη βελτίωση της παραγωγικής και αναπαραγωγικής της βάσης. Όλοι αυτοί οι φοιτητές, να τους πω έτσι, έρχονται σε επαφή με διδάσκοντες, αλλά σε διαφορετικούς διδάσκοντες αυτούς που συναντούν σε διαφορετικούς ρόλους. Έτσι, εμείς έχουμε ως ΔΕΠ διαφορετικούς ρόλους. Είτε παραδίδοντας διαλέξεις, είτε συντονίζοντας σεμινάρια, είτε βοηθώντας τους φοιτητές σε εργαστηριακές δραστηριότητες, είτε επιβλέποντας πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες. Και φυσικά συναντούμε τους φοιτητές μας στον άλλον τον κατεξοχήν εξουσιαστικό ρόλο, επίσημο ρόλο, του ρόλου του εξεταστή. Έτσι, τους βαθμολογούμε για τις επιπτώσεις και τις γνώσεις τους. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο αυτό στο λειτουργήμα, στο επάγγελμα και στις σχέσεις μας με τους φοιτητές μας, που καθορίζει λίγο πολύ και το πλαίσιο της παιδαγωγικής προσέγγισης. Είναι ίσως διαφορετικά τα πράγματα σε μαθησιακές διαδικασίες όπου δεν υπάρχει το στοιχείο του ελέγχου της αξιολόγησης. Με αυτή την έννοια, π.χ. στην ιδιωτική εκπαίδευση ή στην επιμόρφωση, στη λαϊκή επιμόρφωση της Σουηδίας, είναι κάτι που το
το γνωρίζω πολύ καλά γιατί η διευθυντή μου είναι ακριβώς πάνω στην θεατρική υπόθεση της Σουηδίας και στην παιδαγωγική που έχει αναπτυχθεί στο θεσμό αυτό. Εκεί βλέπει κανείς πόσο απελευθερωμένος νιώθει ο παιδαγωγός και πόσο απελευθερωτική τελικά μπορεί να γίνει, να εξελιχθεί, δεν είναι σιγουριστική, είναι πάντα έτσι, μπορεί να εξελιχθεί η παιδαγωγική προσέγγιση. Τώρα, άρα λοιπόν έχει μεγάλο ενδιαφέρον να αναρωτηθούμε τι είδους ικανότητες θα πρέπει να έχει ένας διδάσκοντας με την ευρύ αυτή έννοια. Στην εισήγησή μου αυτή την πρώτη ώρα, όπως έχουμε συμφωνήσει, θα προσπαθήσω να εστιάσω στο ρόλο του Πανεπιστημίου ως του παραγωγού γνώσης, από κάποια γενικά πράγματα, πιθανόν πολλά από αυτά να είναι γνωστά σε εσάς, αλλά έχει ενδιαφέρον να ακούσει τη δικιά μου άποψη και με ποιο τρόπο τα προσεγγίζω εγώ. Τελικά αυτός είναι και ο ακαδημαϊκός διάλογος, η συζήτηση, ο καθένας αντιλαμβάνεται πράγματα και φαινόμενα μέσα από το δικό του οπτικό πρίσμα, τις εμπειρίες της δικές του, από αυτά που έχει διαβάσει, από αυτά που γνωρίζει και από αυτά που, πάση περιπτώσει, πιστεύει ότι θα έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, θα εστιάσω στο ρόλο του Πανεπιστημίου παραγωγού γνώσης, κυρίως και ως περιβάλλοντος εκπαίδευσης και κατάρτισης που βασίζεται στην έγκυρη επιστημονική γνώση και στην αποδεδειγμένη και αναστοχαζόμενη εμπειρία. Στη συνέχεια, θα δώσω τη δική μου άποψη, θα καταθέσω τη δική μου άποψη διδακτικής και παιδαγωγικής, θέλοντας έτσι να σκιαγραφίσω ένα φιλοσοφικό πλαίσιο της πανεπιστημιακής παιδαγωγικής και θα ολοκληρώσω παρουσιάζοντας συγκεκριμένες πρακτικές παιδαγωγικής κατάρτισης των μελών με ΔΕΠ που εφαρμόζονται στη Σουηδία. Είναι κάτι που το ξέρω λίγο καλύτερα, επειδή το έχω μελετήσει. Αυτά πιστεύω να είναι αρκετά για να δώσω και ένα έναυμα για τη συζήτηση που θέλω να ακολουθήσει. Εγώ από θέση αρχής είμαι ενάντια σε αυτό το στη διάλυση ως το κάτι εξοχήν μέσω επικοινωνίας με ακαδημαϊκό χώρο. Αλλά τελικά ανακαλύπτω ότι στην πράξη κάνω αυτά τα οποία δεν θέλω να κάνω. Και αφού λοιπόν συμβαίνει αρκετές φορές, μετά από 2 ώρες, 3 ώρες μάθημα ή σεμινάριο, όπως θα το πούμε, να λέω στους φοιτητές μου να. Αυτό θέλω από εσάς, να μην είστε αυτό που βλέπετε τώρα. Αυτό θέλω να γίνει, να γίνει κάτι άλλο από μένα. Αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές το έργο μας, τη δουλειά μας, είναι περιχαρακωμένη, είναι περιορισμένη από κάποιους παράγοντες, τους οποίους όμως πρέπει να έχουμε υπόψη μας, έτσι. Και κυρίως για τον εξής λόγο, για να ξέρουμε τι είναι εφικτό μέσα στα πλαίσια μέσα στα οποία εργαζόμαστε. Και τι από αυτά μπορεί να αλλάξει, να καταργηθεί, να διαβληθεί κλπ. Θα ξεκινήσουμε βέβαια τη συζήτησή μας μετά με μια μικρή ασκησούλα. Θα δείτε. Προηγουμένως, αναφέρθηκε στη διαρροή νέων επιστημόνων. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε, σύμφωνα με τις στατιστικές, ένα πλήθος νέων, κυρίως μορφωμένων, άτομα δηλαδή με πανεπιστημιακούς τύπους σπουδών, οι οποίοι εγκαταλείπουν την Ελλάδα. Βέβαια, όλες αυτές οι 200.000 δεν είναι ίδιοι. Λοιπόν, και κανείς δεν λέει ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι αναγκασμένοι να μένουν στο ίδιο τόπο που γεννήθηκαν κλπ. Δεν είναι σε αυτή τη βάση. Βέβαια, εδώ μιλάμε για κάτι άλλο, για ένα φαινόμενο
το οποίο έτσι όπως εξελίσσεται είναι αρνητικό, είναι αρνητικό για την χώρα μας, για την πατρίδα μας, έτσι. Βέβαια, επέλεξα αυτή τη διαφάνεια, την παρουσίαση αυτού του στοιχείου, για να θέσω το ερώτημα. Τελικά, με τι ασχολούμαστε εμείς οι ακαδημαϊκοί, οι πανεπιστημιακοί στην Ελλάδα? Εκπαιδεύουμε κόσμο για τι πράγματα εκπαιδεύουμε? Ποιος είναι ο ρόλος του πανεπιστημίου στη χώρα μας? Και ειδικά, ποιος είναι ο ρόλος του πανεπιστημίου στην εποχή της κρίσης? Είναι ένα σοβαρό ερώτημα αυτό. Εκπαιδεύουμε για στελέχη, ξέρω, για την Γερμανία, για τη Σουηδία. Έχει γεμίσει γιατρούς. Όλα τα σχολικά πανεπιστήμια έχουν γεμίσει γιατρούς. Είναι η μεγαλύτερη μετανάστευση ψηλά εξειδικευμένου προσωπικού πλέον και οι περισσότεροι έρχονται από την Ελλάδα. Οι οποίοι εντάσσονται πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα στην σουηδική κοινωνία, στο σουηδικό σύστημα, λειτουργούν άριστα και ενσαρκώνουν και την οτροπία τη σουηδική. Και λες, αυτοί οι άνθρωποι εδώ λειτουργούν και παράγουν και προοδεύουν. Στην Ελλάδα γιατί δεν μπορούν να σταθούν? Τι συμβαίνει? Ποιο είναι το πρόβλημα? Και ίσως να είναι ακριβώς τα ίδια άτομα. Μου συμβεί πάρα πολλές φορές, ακόμα και στη Σουηδία, ενώ έχουν ενταχθεί και έχουν αποδεχτεί όλο αυτό το σύστημα και εκφέρονται θετικά γι' αυτό, όταν μπούμε στις συζητήσεις που αναφέρονται στην Ελλάδα κλπ, ακούς κάτι απόψη που τρελαίνεσαι. Και λες, δεν υπάρχει τώρα λογική συνέχεια ανάμεσα στο ένα και στο άλλο. Και παράδειγμα. Θα πάμε να ξεκινήσουμε στην πρώτη. Θα πάει στη συζήτηση αλλού. Όχι, θα πάει στη συζήτηση αλλού. Θα πάει στη συζήτηση αλλού. Αφήστε το. Μετά. Θα έρθει η ευκαιρία και θα σας πω τι ακριβώς εννοώ. Έχω πολύ συγκεκριμένο παρέμβαση. Έχω συζητήσει με ανθρώπους πολύ έξυπνους, πετυχημένου στο εξωτερικό, καταξιωμένου κλπ. Στον ακαδημαϊκό χώρο κλπ. Και όταν φτάνουμε στο διατάφτα στη χώρα μας, στην Ελλάδα κλπ., θα προβάλλουν και να υποστηρίζουν θέσεις οι οποίες δεν έχουν μια λογική υπόσταση, μια βάση. Οπότε γίνεται μια μεταπίδηση από τον ορθό λόγο του ακαδημαϊκού σε έναν πολιτικό λόγο ο οποίος στηρίζεται στη βάση κάποιων άλλων, κάποιας άλλης λογικής. Είναι δύο αντικρουόμενες λογικές. Από τη στιγμή που είναι ο αντικειμενικός, ο ποιητής, ο έντιμος διανοούμενος, ξαφνικά γίνεται ο παδός μιας άποψης και εκεί πλέον ξεφεύγει σαν τον ορθό λόγο. Ξέρω να καταλαβαίνετε, δεν θέλω να προσθέσουμε, γιατί σας είπα, είναι πολύ επικίνδυνο αυτό το πράγμα. Θα μας πάει αλλού. Τώρα, η ανασχόλησή μου με το αντικείμενο αυτό της παιδαγωγικής γενικώς και πέρα από ότι έχω σπουδάσει παιδαγωγικές επιστήμες, εργάζομαι ως καθηγητής, ή μάλλον από τότε που ξεκίνησα να διδάσκω εγώ στο πανεπιστήμιο, πρώτα στην παιδαγωγική σχολή στο Στοκχόλμη, που ήταν αυτόνομο ίδρυμα, τώρα έχει ενοποιηθεί με το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης. Εμείς ήμασταν εξειδικευμένοι εκεί στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, από την πτυχιακή ηλικία μέχρι βγάζουμε και τα τελευταία πιλότους, να φανταστείτε. Δηλαδή, οποιοδήποτε επάγγελμα έχει σχέση με την παιδαγωγική, κατά κάποιο τρόπο με την διδασκαλία κλπ., ήταν ένα αντικείμενο της εργασίας μας. Και έχω διδάξει αυτό που λένε επιστήμες εισαγωγής σε όλα αυτά τα θύματα λίγο πολύ. Στη Σουηδία οι επιστήμες εισαγωγής συμπεριλαμβάνονται
αποτελούν ένα κορμό, ο οποίος λέγεται ο επαγγελματικός κορμός του παιδαγωγού, του εκπαιδευτικού. Είναι η επιστήμη της εκπαίδευσης, έτσι το λέμε, του ποινής, βέβαια, τα χρησιμοποιούν τον όρο πολιτικές επιστήμης της αγωγής κλπ. Και αυτός είναι ο παιδαγωγικός, θα λέγαμε, ο επαγγελματικός κορμός του εκπαιδευτικού. Ότι για να μπορείς να σταθείς εσύ σαν εκπαιδευτικό ή για να μπορέσεις να διαφοροποιηθείς εσύ από κάποιον άλλον που δεν είναι παιδαγωγός, θα πρέπει να γνωρίσεις κάτι ιδιαίτερο. Τι είναι αυτό? Αυτά είναι θέματα που είναι ανοιχτά. Κατά καιρούς δίνουμε κάποιες απαντήσεις, τα κάνουμε στην πορεία μαθήματα αυτά και τα διδάσκουμε στους φοιτητές, τους εξασκούμε όσο μπορούμε κλπ. Με την ελπίδα ότι τους εφοδιάζουμε κατάλληλα ώστε να μπορούν να τα ανταπεξέλθουν στο έργο τους. Η πανεπιστημιακή παιδαγωγική τώρα. Τόσα χρόνια διδάσκω στην διδοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό είναι ένα θέμα που με απασχολεί καθημερινά, όπως απασχολεί και εσάς όλους σας. Αλλά περισσότερο επισταμένεται έντονα, άρχισε να με ενδιαφέρει το θέμα αυτό με αφορμή την ενασχόλησή μου με την αξιολόγηση. Είχα την ευκαιρία να συγκαταλεγχθώ σε αυτές τις επιτροπές της αξιολόγησης των ελληνικών πανεπιστημίων. Οπότε αυτό μου έδωσε μια καινούργια οπτική γωνία. Άρχισα να βλέπω το πανεπιστήμιο πλέον απ' έξω και να θέτω κάποια μεταερωτήματα. Τελικά, τι θεσμός είναι αυτό το πράγμα, τι γίνεται εκεί. Και μια συγκυρία εντελώς τυχαία, συζητώντας με έναν συνάδελφο στη Θεσσαλονίκη, στην ΑΣΠΕΤΕ, τον Ανδρέα τον Οικονόμου, λέγαμε, μεταξύ άλλων, δεν θα γράψουμε κάτι. Έτσι, αυτό είναι πολύ συνηθές σε ακαδημαϊκούς συναδέλφους. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε κλπ. Και εκεί έπεσε το θέμα αυτό της παιδαγωγικής κατάρτισης των πανεπιστημιακών. Στην ΑΣΠΕΤΕ, όπως γνωρίζετε, ασχολούνται με θέματα παιδαγωγικής κατάρτισης, οπότε τέλειωσε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε να γράψουμε ένα άρθρο, το γράψαμε, δημοσιεύτηκε αυτό σε ένα περιοδικό που λέγεται Εκπαιδευτικός Κύκλος. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Ήταν η πρώτη, θα λέγαμε, κατά την άποψή μας, προσπάθεια να εισάγουμε ένα προβληματισμό γύρω από τα ζητήματα αυτά. Η επόμενη φάση, ο επόμενος στόχος μας, και αυτό είναι ανοιχτό και θέμα και μια πρόσθεση, δείχνει ότι σαν μια πρόσθεση σε αυτό, συνεργασίας για έρευνα πάνω στο θέμα της παιδαγωγικής κατάρτισης του προσωπικού των πανεπιστημιακών τμήματων στην Ελλάδα και πώς θα πρέπει να οργανωθεί αυτό.